Τα πολιτικά, τα άλλα. Όχι τα τοπικά, τα εθνικά. Μαζί μας ο Άδωνος Γεωργιάδης, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Καλή μέρα, κύριε Γεωργιάδη. Αν μπορώ να κάνω ένα μικρό σχόλιο, επειδή άκουγα. Εγώ, ως Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, είχα στη διάθεσή μου το ΕΣΠΑ και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Ναι. Είχα έτσι συχνή συνεργασία με πάρα πολλούς δημάρχους σε όλη τη χώρα. Μάλιστα. Ο κύριος Μόραλης ήταν από τους πιο αποτελεσματικούς. Μάλιστα. Πάμε αυτό πέραν το ξέρει ακόμα πριν ψηφίσει. Από τη στιγμή που είπαμε ότι θα είσαστε μαζί μας για να πάμε στα αμιγώς δικά σας θέματα, έχουμε ένα καταιγισμό μηνυμάτων. Συντάξεις επικουρικές για τους δικαστικούς, γιατί από χθες υπάρχει κάτι το οποίο έχει προκαλέσει και μεγάλη αναστάτωση. Και θέλουμε τώρα να δούμε και ποια είναι η δική σας τοποθέτηση από αυτό. Είναι μια απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις αυξήσεις συντάξεων σε δικαστικούς. Όχι, είχαν προσφύγει όμως. Πάνε στο πρόδο ή στην εποχή του 2012. Μπορείτε να μας το διευκρινίσετε αυτό και αν υπάρχει, αν αυτό σημαίνει προηγούμενο. Υπήρξε πράγματι χθες μια απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί της προσφυγής ενός πρώην Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί της εφαρμογής μιας αποφάσεως του Μισθοδικείου. Το Μισθοδικείο είναι το ανώτατο δικαστικό όργανο που κρίνει τις περικοπές μισθούς και συντάξεις και αποτελείται μόνο από ανώτατους δικαστές των δύο ανωτάτων δικαστηρίων, η οποία απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου μας λέει ότι είναι παράνομο να μην σταματήσουμε τις περικοπές στις συντάξεις των ανωτάτων δικαστικών που έχουν προσφύγει, το τονίζω, που έχουν προσφύγει στα επίπεδα πρώτου 2012. Αυτό θα σήμαινε μια πολύ σημαντική αύξηση των συντάξεων των δικαστικών αυτών σε σχέση με το που παίρνουν σήμερα και μια διεκδίκηση ενδεχομένως αναδρομικών όλων αυτών των ετών. Μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα. Θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής. Εγώ σέβομαι πάρα πολύ τους δικαστές. Το βασικό σκεπτικό της αποφάσεως είναι ότι το στάτους των δικαστών είναι τέτοιο, το κοινωνικό του στάτους, που δεν μπορεί η συνταξιοδότησή τους να τους οδηγεί σε μια απότομη πολύ μεγάλη πτώση από αυτό το στάτους. Δηλαδή, τι λέει η απόφαση, πρέπει να είναι πολύ κοντά, το πολύ στο 80% η διαφορά μεταξύ του μισθού που παίρνει στην ενεργεία δικαστικός με τη σύνταξη που λαμβάνει. Διότι το στάτους του δικαστή πρέπει να διατηρείται και μετά την αφυπηρέτησή του. Διαφωνείτε εσείς με αυτό? Ακούστε, όλα στη ζωή είναι λίγο πιο σύνθετα. Καταρχάς, ναι, συμφωνώ απολύτως, το στάτους του δικαστών πρέπει να ψηλά, ξεκαθαρισμένα. Και τους σέβομαι πάρα πολύ και αλίμον, έτσι πρέπει να είναι. Το θέμα όμως δεν είναι πάντα τι πρέπει να είναι και τι μπορεί να είναι. Πρώτα απ' όλα, στο ερώτημα μπορούμε να πάμε να εφαρμόσουμε την απόφαση αυτή αναδρομικά για όλους τους δικαστές και για αυτούς που δεν έχουν προσφύγει. Να πάρουμε το πρώτο ερώτημα. Θα εφαρμοστεί αυτό σε όλους? Θέλω να είμαι ειλικρινής. Όχι. Δεν υπάρχουν άλλα λεφτά. Είναι πολύ απλά. Δηλαδή, ναι, αλλά είναι η απόφαση αυτή. Δεν πρέπει να σεβαστούμε την απόφαση. Η απόφαση αυτή θα οδηγούσε σε πλήρη δημοσιονομικό εκτροχιασμό της χώρας. Δεν πιστεύω ότι θέλουν οι δικαστές να χρεοκοπήσει η Ελλάδα. Αδιανόητο. Αλλά δείτε τα παρεπόμενα. Αφού το βγήκε η απόφαση αυτή, δέχθηκα αμέσως τηλεφωνήματα από πρώην βουλευτές, οι οποίοι δικαίως, όπως φαίνεται στο Σύνταγμα της Ελλάδος, υπάρχει απόλυτη διασύνδεση των μισθών και των συντάξεων των βουλευτών με τους δικαστές. Αυτό είναι συνταγματική διάταξη. Ναι. Έχει μπει, είναι παράρτημα προς άρτημα στο Σύνταγμα. Λένε λοιπόν οι πρώην βουλευτές, με συγχωρείτε, εάν θα δώσω αναδρομικά στους δικαστές, δεν υποχρεούσε να δώσω αναδρομικά και στους βουλευτές και να επανέλθει η βουλευτική σύνταξη εκεί που ήταν πρώτο των περικοπών? Άρα φοβάστε το κύμα που θα ακολουθήσει. Φαντάζεστε μια Ελλάδα, κυρία Βίδου, που θα ερχόμαστε και θα λέγαμε περικόπτουμε νομίμως τη συντάξη όλων των άλλων ανθρώπων, αλλά επιστρέφουμε όλα τα λεφτά στους βουλευτές και στους δικαστές? Θα ήταν ωραίο αυτό? Κοιτάξτε, δεν είμαστε εμείς να κρίνουμε το ωραίο. Υπάρχει δικαιοσύνη όμως που έκανε κάτι συγκεκριμένο. Είναι δικαστική απόφαση. Προσπαθώ να εξηγήσω ότι όλα τα παιδιά θέλουν ένα μέτρο στη ζωή. Εγώ δεν θέλω να κατηγορήσω ότι βγάλω αυτή την απόφαση, διότι έχω ένα σκεπτικό που εγώ το δέχομαι. Ναι, το στάτους του δικαστού είναι πολύ μεγάλο. Καμία αντίθεση, σκληρός πυρήνας του κράτους, για τον πολλά. Και του σέβομαι πάρα πολύ. Όμως, θέλω να σου πω ότι έχω μια παγή άποψη, από βουλευτής την είχα. Και θέλω να την καταθέσω στο δημόσιο διάλογο. Δύναται τα δικαστήρια να ασκούν δημοσιονομική πολιτική? Κατά τη γνώμη μου, απερίφραστα, όχι. Δημοσιονομική πολιτική μπορεί να ασκούν μόνο εκλεγμένες κυβερνήσεις. Εάν θέλουμε
να δώσουμε στα δικαστήρια τη δημοσιονομική πολιτική. Καμία αντίρρηση. Μα νομίζω, συγγνώμη, σας διακόπτω, η όποια απόφαση δεν είναι βάση της δημοσιονομικής. Το κριτήριο δεν είναι δημοσιονομικό. Ναι, αλλά στο τέλος τα κριτήρια. Τα κριτήρια είναι άλλα. Με αυτή τη λογική, λοιπόν, θα πρέπει. Μα ακριβώς αυτό σας λέω. Να λέμε ότι στην όποια απόφαση θα πρέπει να βάζουν οι δικαστές στο τραπέζι της όποιας απόφασης και άλλους παράγοντες, οι οποίοι φυσικά δεν πρέπει να τους επηρεάζουν. Υπήρχε και μια ψηφία. Υπήρχε μια μειοψηφία που είπε, αυτό δεν βγαίνει το νούμερο. Το είπαν κάποιοι δικαστές, μα δεν βγαίνει αυτό το νούμερο που λέτε. Ήταν μικρή μειοψηφία, τρεις μόνο. Αλλά το γράψαν, είπαμε, αυτό δεν γίνεται. Πάμε στη μεγάλη εικόνα. Ξαναλέω. Δύνατοι δικαστές να ασκούν δημοσιονομική πολιτική. Ή η δημοσιονομική πολιτική πρέπει να στα χέρια των εκλεγμένων κυβερνήσεων. Είναι απλό το ερώτημα. Γιατί λέτε εσείς ευλόγως να υπάρχει μια δικαστική απόφαση. Πολύ ωραία. Και αν η δικαστική απόφαση μας οδηγεί στη χρεοκοπία, ποιος θα φταίει μετά, ο δικαστής ή ο πολιτικός που την έκανε. Η όποια δικαστική απόφαση δεν πρέπει να λαμβάνει τίποτα υπόψη της, υποθέτω, πέραν από τα χαρακτηριστικά της όποιας υπόθεσης αυτής καθεαυτής. Με αυτή τη λογική θα έπρεπε και οτιδήποτε είχε να κάνει με έγκλημα, είχε να κάνει πέρα από το περιέγραψα μερικά παρεπόμενα προβλήματα. Βάζεται εδώ υπάρχουν δύο παρεπόμενα προβλήματα. Αποφάσεις. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα δημοσιονομικό που είναι πραγματικό. Ρεαλιστικό, το καταλαβαίνουμε αυτό. Και υπάρχει ένα δεύτερο μεγάλο πρόβλημα, καθαρά κοινωνικό, φαντάζεστε μια κοινωνία, σας λέω, που για να εφαρμόσουμε την πραγματική συνέπεια αυτής της αποφάσης, θα έπρεπε να πάμε να δώσουμε αναδρομικά τις αυξήσεις στους δικαστές και στους βουλευτές. Και να έχουν αποφασίσει τα δικαστήρια ότι είναι νόμιμες και συνταγματικές οι περικοπές συντάξεις όλους άλλους, πλην των δικαστών και των βουλευτών. Δεν φοβάστε όμως κάποιος εδώ αυτό το μεταφράσει, το δει, το διαβάσει ως μια λακάρτ δικαιοσύνη, ως μια λακάρτ απόφαση. Δηλαδή, ό,τι μας εξυπηρετεί και ό,τι μας συμφέρει, μόνο θα ακολουθούμε. Εννοείται ως προς τους δικαστές. Ναι. Ενώ με αφορμή αυτή την ιστορία κατηγορήσω... και τα επιχειρήματα τώρα που εσείς λέτε. Διαβάζω κάθε πρωτοσέλιδα και δεν θέλω να κατηγορήσω τους δικαστές. Δεν υιοθετώ δηλαδή ότι οι δικαστές το κάνουν γιατί είναι ο εαυτός τους. Δεν μπορώ να υιοθετήσω δηλαδή ότι οι δικαστές το είδανε κλαδικά, γιατί αυτό θα υποβίβαζε τη δικαστική κρίση. Πιστεύω το είδαν πραγματικά με την έννοια αυτού που γράφουν. Ότι το στάτους πρέπει να το ξεκαθαρίσω επί της αρχής, ο δικαστής πρέπει να είναι ψηλά. Δεν το διαφωνώ σε αυτό καθόλου. Αν δεν ήταν θέμα κόστους, αν δεν ήταν αυτό το μέγεθος που λέτε, γιατί αλήθεια γιατί πόσα θα μιλάμε. Δεν είναι, αυτό δεν μπορεί να απολογιστεί. Είναι, για να πάμε σε όλους αυτούς, σας είπα αναδρομικά από το 12, εκατοντάδες εκατομμύρια. Αυτοί που το κέρδισαν θα πάρουν, που είναι προσοχή, θα πάρουν αναδρομικά από το 12 και θα αναπροσαρμοστούν. Σας είπα, μελετάμε την απόφαση και τις συνέπειες της. Χθες βγήκε. Ωραία. Πάνε λοιπόν και οι άλλοι. Εσείς λέτε λοιπόν θα δώσουμε μόνο σε αυτούς. Αναδρομικά δείτε... εγώ προσωπικά ως υπουργός δεν δίνω σε κανέναν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λέει, υπάρχει εγώ να έχω κόψει την τάξη στο φτωχό άνθρωπο και να πάω δώσω τώρα αναδρομικά εκατομμύρια, ας πούμε. Δεν γίνεται. Δίνετε λοιπόν τις συντάξεις αυτές που πρέπει εδώ να δώσετε. Εδώ πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει ένα στοιχείο κοινωνικής δικαιοσύνης, παιδιά. Ναι, το στάτους όλων μας. Εγώ λέω για τους βουλευτές, για τον εαυτό μου λέω πρώτα. Εγώ ως βουλευτής ξέρετε ότι οι περικοπές που έχουμε κάνει στη βουλευτική αποζημίωση είναι αντισταγματικές. Το ξέρω ότι έχουν υπάρξει αποφάσεις δικαστηρίων για τους βουλευτές που να πάρουν αναδρομικά τα λεφτά που τους έχουμε κόψει από το 10. Το ξέρετε αυτό. Οι πρώην βουλευτές λέτε. Φυσικά. Και ήμουν. Και ήμουν. Και ήμουν στην ενεργεία. Το ξέρετε αυτό. Είναι παράνομες οι περικοπές στη βουλευτική αποζημίωση. Ελπίζω τώρα γιατί είναι παράνομοι. Γιατί βάζει το συντάγμα του πηγαίνει μαζί με τους δικαστές. Ωραία. Να πούμε οι βουλευτές τώρα πάμε όλοι να πάρουν αναδρομικά από το 10. Εγώ τώρα αν πάω αναδρομικά ο Γεωργιάδης μου χρωστά το κράτος 250 χιλιάρικα. Να πάω τα πάρω. Δηλαδή, ένα λεπτό ρε παιδιά. Ένα λεπτό. Η χώρα πέρασε μια τεράστια περιπέτεια. Βρεθήκαμε στο κύριο του γκρεμού. Ένα βήμα πριν την έξοδο από το ευρώ. Κάναμε τόσο μεγάλη στροφή. Είμαστε τώρα πραγματικά σε μια δημοσιονομική σταθερότητα. Πάμε μπροστά. Εσείς και το θέμα λέτε, κύριε Γεωργιάδη, από την σκοπιά, του πολίτη, κάθε πολίτη προσφέρει στη δικαιοσύνη για όποιο θέμα είναι αυτό. Από το να μοιράσει το χωράφι του μέχρι το να δικαιωθεί για τη σύνταξή του, περιμένει η απόφαση αυτή να εφαρμοστεί όποια είναι αυτή η απόφαση. Δηλαδή, μπορεί κάποιο πολίτη να κερδίσει στην αναθεώρηση από ένα φορέα του δημοσίου. Εγώ θα προτείνω. Πραγματικά το προτείνω αυτό, μα ακούστε να το λέω. Ότι αν βγαίνουν αποφάσει δικαστικέ που έχουν δημοσιονομικό κόστος, επειδή εμένα δεν μου αρέσει να μην εφαρμόζω δικαστικές αποφάσεις, να πω και αυτό. Εμένα μου αρέσει το κράτος να είναι σοβαρό. Ένα σοβαρό κράτος τις δικαστικές αποφάσεις τις σέβεται και τις εφαρμόζει. Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Αλλιώς, τι ανάγκη μου τους δικαστές. Άρα προφανώς οι αποφάσεις πρέπει να εφαρμοστούν. Όταν βγαίνει μια απόφαση που έχει δημοσιονομικό κόστος, θα πρέπει να μπαίνει αυτομάτως ένας εφάπαξ φόρος σε όλους τους πολίτες. Να σου πει ένα χαρτάκι να σου λέει: τώρα χρωστά 500 ευρώ, 1.000 ευρώ, 2.000 ευρώ, η δυνάμει αυτή τη δικαστική αποφάση να πληρωθεί.
και να ξέρει ο κάθε πολίτη ότι θα τα πληρώνει για την κυβέρνηση. Ναι, μισό λεπτό όμω. Αυτό δεν μπορεί να γίνει γενικό όπω δηλαδή, για παράδειγμα. Αλλιώ δεν μπορεί να κάνει δημοσιονομική πολιτική. Ωραία, να σου πω κάτι. Να ξέρει ο πολίτη ότι αυτά τα λεφτά τα πληρώνει γιατί αποφάσισε αυτό το δικαστήριο. Αν δεν έχει κλείσει. Δεν είναι όλα. Αλλιώ ο καθένα αποφασίζει ότι θέλει την ελληνική. Και λέει εγώ δεν με νοιάζει, τα κάνω άλλο. Αν έχει γίνει μισό το. Αν γίνει λοιπόν, αν δεν έχει κλείσει το ΟΑΚΑ, εγώ να φέρω ένα παράδειγμα. Και κάποιο πολίτη τραυματιζόταν ή πέθαινε από το στέγα του κεφάλι του. Αυτό λοιπόν θα πλήρωνε μετά μια αποζημίωση του κατώσου. Ένα εκατομμύριο ευρώ λέω. Θα πήγαινε βάσει του καινούριου συντάγματο προτείνεται να πει ένα φόρο για να πληρωθεί το 1 εκατομμύριο. Όταν, επαναλαμβάνω, σας είπα την αρχική ερωτηματικό ερώτημα. Ποιος ασκεί δημοσιονομική πολιτική στο κράτος μας? Ναι. Ο έχουν τα κλειδιά του ταμείου ή κάποιος άλλος? Ποιος ασκεί δικαιοσύνη? Ποιος είναι αυτός που αποφασίζει? Αυτό ότι αποφάσεις αυτές δεν είναι ζήτημα δικαιοσύνης μόνον. Αν ήταν μόνο δικαιοσύνης... Πολίτη, είναι αυτό όμως, κύριε Υπουργέ. Ήταν... Και με αυτή τη λογική... Αν με ρωτάτε εμένα, θεωρώ απολύτως άδικο να είναι συνταγματικές οι περικοπές όλων των άλλων ανθρώπων και συνταγματικές μόνο των βουλευτών και των δικαστών. Το θεωρώ άδικο. Αν το κριτήριο είναι η δικαιοσύνη, θεωρώ παντελώς άδικο για μια κοινωνία οι φτωχοί και οι αδύναμοι να χάνουν τη μισή του σύνταξη και οι ισχυροί και οι πλουσιότεροι να μπορούν να τη σώσουν. Το θεωρώ άδικο. Πώς θα το διαχειριστείτε λοιπόν αυτό? Δεν ξέρω, θα το δούμε. Πάμε να απόφαση, θα δούμε. Υπάρχει περίπτωση να μην πάρουν αυτά που αποφάσισαν για αυτούς που έχουν προσφύγει? Σας είπα. Η απόφαση αφορά αυτούς που έχουν προσφύγει. Θα τη μελετήσουμε και θα δούμε. Παρά τα αυτά, οφείλω να πω σε όλους. Το κράτος μας πρέπει να έχει πάντοτε στο μυαλό του και όλοι όσοι αποτελούμε το κράτος και οι δικαστές είναι κομμάτι του κράτους ότι καμία παράλογη απόφαση δεν είναι χωρίς συνέπειες. Πάντως αντιλαμβάνεστε ότι μπορούν και οι υπόλοιποι δικαστές που δεν δικαιώθηκαν να πάνε τώρα να προσήγουν και εκείνοι. Φυσικά, ναι. Δεξιούχοι, να δικαιωθούν βάσει του δεδικασμένου και μετά τελικά προφανώς να δεχτούν να μπορούν. Με αυτό σας λέω ότι η απόφαση δημιουργεί κάποιες συνέπειες. Ναι. Εγώ δεν είπα ότι δεν μπορούν να πάνε. Ούτε, φυσικά, ακόμα και αν τα δώσετε εσείς, μπορούν να διεκδικήσουν. Να μην παρεξηγηθώ. Οι δικαστές έχουν δικαίωμα να αποφασίσουν ό,τι θέλουν. Και του σέβομαι απολύτως. Απολύτως. Μακάρι να είχα λεφτά να του πληρώσω. Έχω λεφτά να του πληρώσω. Εδώ μου λένε πώς θα εφαρμόσω τον νόμο για τη συντάξη κυρίας. Φαντάζεσαι να κόβεις τη συντάξη κυρίας και να δίνεις αναδρομικά 100.000 ευρώ σε άλλους? Δηλαδή το βλέπετε, το βρείτε δίκιο αυτό? Έχετε βάλει ένα στόχο για να πάμε λίγο σε επικουρικές? Προθώ να εξηγήσω και το λέω με σεβασμό. Εγώ τους δικαστές τους σέβομαι. Ο δικαστής, να ξέρετε, είναι μεγάλο πράγμα σε μια κοινωνία. Δεν είναι αστείο πράγμα. Ο δικαστής είναι σε ένα βάθρο. Πάμε σε αυτούς τους ανθρώπους και αποφασίζουμε τη ζωή μας και εμπιστευόμαστε την κρίση τους. Είναι μεγάλο πράγμα να είσαι δικαστής. Δεν είναι μικρό πράγμα. Είναι τεράστιο αξίωμα αυτό. Φοβερό αξίωμα. Είναι το μεγαλύτερο αξίωμα σε ένα κράτος. Λοιπόν, υπό την έννοια αυτή, ναι, μεν το ένα είναι ότι δεν μπορεί να χάνει το κοινωνικό του στάτος και το δέχομαι επί της αρχής, είναι σωστό. Από την άλλη, όμως, θα πρέπει να καταλαβαίνουμε όλοι ποιες είναι οι δυνατότητες αυτού του κράτους. Πάμε και στα υπόλοιπα, γιατί είναι πολλά αυτά που θέλουμε να συζητήσουμε. Και έτσι, αυτό το θέμα. Όχι, αυτό θα έρχεται κάθε μάδα για το θέμα. Δεν θα θέλει να δει ερωτήματα τηλεθετών ή τι θα γίνει με τις επικουρικές. Είναι πολλά ερωτήματα για τις επικουρικές. Και για το πολλοί που τις χρωστάνε τις επικουρικές τους. Και άλλοι θα είναι παγωμένες οι επικουρικές. Για να κλείσω την νόμιμη συζήτηση, να ξέρετε ότι εμείς οι βουλευτές, γιατί όλοι μας βρίζετε μας βουλευτές, ψηφίσαμε. Και όχι μία φορά σε διαφορετικές και επί τη Βουλή επί κυβερνήσεως Σαμαρά Βενιζέλου και επί ΣΥΡΙΖΑ, αν θυμάμαι καλά. Ψηφίσαμε ήδη οι βουλευτές να παραιτηθούμε από όλα τα αναδρομικά μας. Βάζετε το ηθικό ζήτημα. Εμείς οι βουλευτές ψηφίσαμε. Ζήτημα. Παρότι δικαιούμαστε αναδρομικά ο καθένα μας εκατοντάδες χιλιάδες. Εγώ που σας λέω, από το 7 βουλευτής δικαιούμαι εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ αναδρομικών. Και ψηφίσαμε και είπαμε παρετούμαστε αυτά τα αναδρομικά. Γιατί είπαμε παρετούμαστε? Για ποιο στόλο? Δεν θέλουμε λεφτά, αλλά εμείς είμαστε πλούσιοι. Για να το κλείσουμε αυτό, εσείς βάζετε το ένα κάναμε θέμα γιατί θέλουμε να δείξουμε στην κοινωνία το ότι σε αυτή τη μεγάλη κρίση όλοι πρέπει να βάλουμε πλάτη. Γι' αυτό το ψηφίσαμε. Βάζετε λοιπόν θέμα ηθικής τάξης. Και αλίμονα αν στάγαμε αναδρομικά. Ηθικής τάξης, βάζετε θέμα κόστους. Ναι. Παραμένει όμως μια δικαστική απόφαση η οποία θα μπορούσε να πει κάποιος, να σας κατηγορήσει κάποιος, να το ερμηνεύσει κάποιος ότι εδώ μιλάμε για κατεπιλογή αποφάσεις. Υλοποίηση των αποφάσεων το αντίθετο. Των δικαστικών. Υπήρχαν και κατά το παρελθόν αποφάσεις για αναδρομικά ή διάφορες άλλες ας πούμε δημοσιονομικές επεκτάσεις που δεν εφαρμόστηκαν ποτέ. Δεν έχει ισχύει αυτό που λέτε. Το κράτος, παιδιά, στο τέλος το κράτος πληρώνει αυτά που έχει. Ξέρετε το περίφημο του Λουκιανού στους νεκρικούς διαλόγους του Μενίπου, ούκαν λάβεις παρά του μη έχοντος. Τελικά αυτός ο νόμος, με συγχωρείτε, είναι πάνω από τις δικαστικές αποφάσεις. Γιατί εσείς, είναι παγκόσμιος νόμος. Είναι ούκαλά, αλλά του μη έχοντας. Το κράτος δεν έχει αυτά τα λεφτά. Τις επικουρικές που έχετε θέσει ως στόχο τις μισές μέχρι τα Χριστούγεννα, τουλάχιστον να το έχετε καθαρίσει αυτό, πώς θα το υλοποιήσετε? Πρώτα απ' όλα, ήδη πάμε πάρα πολύ καλά. Όταν ανέλαβα υπουργός εργασίας, οι εκκρεμίσεις επικουρικές που παρέλαβαν περίπου 65.000,
Έχουμε κάνει πολλές ρυθμίσεις. Έχουμε φτιάξει, έχουμε ανακοινώσει κατά καιρούς διάφορα πράγματα και μέσα στο καλοκαίρι, πληροφοριακά συστήματα που τις επιταχύνουν κτλ. Χθες που κοίταζα πια τα στοιχεία του Νάντα, είμαστε 42.000. Άρα έχουμε πέσει 20.000 και 23.000 μέσα σε διάστημα τριών μηνών. Με τη ρύθμιση που φέρνουμε στη Βουλή με το νέο μου νομοσχέδιο, πιστεύω αρχές Νοεμβρίου, θα πάμε αυτόματα σε μια απόδοση περίπου 15.000 επικουρικών συντάξεων από το δημόσιο. Πώς θα γίνει αυτό? Διότι ξεπερνάμε τον τρόπο του υπολογισμού, ο οποίος γίνεται με το χέρι και έχει μια συνθετότητα, βγάζουμε ένα αλγόριθμο, το κάνουμε αυτόματα το ίδιο σε όλους. Και άρα μπορούμε να το κάνουμε αυτόματα. Ψηφιακά δηλαδή. Ψηφιακά και αυτόματα. Διάβαζα τις προάλλες ότι θέλετε περίπου 40.000 για να μπορέσετε όλο αυτό, εργαζόμενους ή κάτι. Όχι. Τι ήταν αυτό? Όχι, δεν υπάρχει 40.000. Υπάρχει δυνατότητα. Το πρόγραμμα του ψηφιακού ΕΦΚΑ, ο πρόγραμμα ΕΦΚΑ μεταμορφώνεται σε ψηφιακούς. Είναι η ΕΦΚΑ. Έτσι, η ΕΦΚΑ. Το πρόγραμμα είναι εν εξελίξη. Έχει ορίζοντα λήξη στα 3 χρόνια από σήμερα. Είναι ongoing, δηλαδή κάθε ένα μήνα παραδίδεται κάποιο κομμάτι του. Δεν είναι περιμένουμε 3 χρόνια να τελειώσει. Συνεχώς κάτι τελειώνει και βελτιώνονται οι υπηρεσίες μας και προσθέτουμε ψηφιακές υπηρεσίες και οτιδήποτε άλλο. Σε 3 χρόνια θα έχουμε λογικά, αυτός ο στόχος, πλήρως ψηφιοποιήσει όλα τα αρχεία του ΕΦΚΑ. Δηλαδή όλο το συνταξιοδοτικό βίο, όλο το ασφαλιστικό βίο, να το πούμε σωστά, όλων των ασφαλισμένων μας. Όταν θα φτάσουμε εκεί, κυρία Βίδου, θα έχει συμβεί το εξής. Θα μπορείς να έχεις μια εφαρμογή στο κινητό σου τηλέφωνο, όποια ηλικία και να είσαι. Και να πατάς το κουμπί και να λες, με αυτό το ρυθμό, αν συνεχίσεις να δουλεύεις έτσι, θα πάρεις σύνταξη την τάδε μέρα, του τάδε έτους και θα πάρεις σύνταξη. Μην το λέτε, κύριε Υπουργέ, ήδη μου λέω ότι είμαι κοντά στη σύνταξη. Μην του λέτε ότι με μια εφαρμογή θα ξέρω ακριβώς και πότε θα βρω. Στις απορίες που έχουν... Είστε νεοτάτη, γλυκιτάτη και πανέμορφη. Δεν ξέρω αν είστε κοντά στη σύνταξη, αλλά μην το συζητάτε καθόλου. Στις απορίες που έχουν οι τηλεθεατές, ρωτάνε και τις επικουρικές, έχουν διάφορα προσωπικά παραδείγματα που θα τις πάρουν. Εσείς είπατε ότι θα είναι 30.000, οπότε δεν μπορούμε να πάρουμε ατομικά τώρα μέχρι το τέλος της χρονιάς. Και στη συνέχεια υπάρχει κάποια περίοδος μέσα στην οποία χρονοδιάγραμμα που θα λήξουν όλες οι κρεμότητες. Στις κύριες συντάξεις. Και για κύριες μας ρωτάνε. Και συντάξεις κυρίας μας ρωτάνε. Στις κύριες συντάξεις έχουμε mail. Ήταν πριν από 3 χρόνια η εκκρεμής συντάξεις 180.000 και τώρα είναι 30.000. Ναι. Με το ρυθμό αυτών και όπως πηγαίνουμε, έχουμε σκοπό να φτάσουμε περίπου τις 25.000 τέλος του χρόνου και να είμαστε εκεί γύρω στις 15 με 20.000 από εδώ και μπρος. Ναι. Μηδέν δεν πρέπει να γίνουν ποτέ. Διότι αυτό είναι ένα ongoing πράγμα. Κάθε μήνα γίνονται αιτήσεις περίπου 20-21.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης. Ναι. Από αυτές το μεγαλύτερο πια κομμάτι βγαίνει γρήγορα, ένα κομμάτι μικρότερο που είναι σύνθετο θα βγαίνει πιο αργά. Άρα κάποιες θα είναι πάντα εκκρεμείς. Όμως ο σκοπός μας είναι αυτό να τίνει προς το μηδέν. Ναι. Και πηγαίνουμε καπανάτικα προς τα εκεί. Και το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και με τις επικουρικές. Ναι. Αν θα μείνουν σε υπαγωμένες, ρωτάει μια φίλη, και αν θα μειωθεί η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, ρωτάει μια άλλη τηλεθεατρία. Η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων εκεί που υπάρχει, πράγματι είναι ένα κομμάτι που εξετάζουμε πώς θα μπορούμε να την ρυθμίσουμε δικαιότερα. Με τις επικουρικές, αν θα είναι εισαγή παγωμένες, όπως λέει. Δεν έχετε απάντηση σε αυτό. Προς το παρόν, φαντάζομαι. Τώρα, σε σχέση λοιπόν με το νομοσχέδιο που έχετε, μας είπατε, θα έχετε νομοσχέδιο που. Οι επικουρικές, υπενθυμίζω, είναι συντάξεις που πληρώνεις από τα χρήματα που έχει μέσα το ταμείο. Ναι. Δεν του κρατικού προϋπολογισμού. Έτσι. Και ρωτήστε τον Υπουργό τι θα γίνει με τα ανδρομικά των επικουρικών συντάξεων το περιβόητο 11μηνο, καθυστερεί η εκδοσή του. Και λοιπά και τα ρίχνει στον ΕΦΚΑ, το φίλο μου. Έχουμε κάνει ανακοινώσει και ανακοινώσει θα τηρηθούν. Θα τηρηθούν, ωραία. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν παρουσιάσετε στο Υπουργικό Συμβούλιο αυτό το νομοσχέδιο που έχει μέσα αυτό με τις επικουρικές. Υπάρχουν και άλλα που θα φέρετε? Ναι, το νομοσχέδιο κατά βάση έχει τα επαγγελματικά ασφαλιστικά ταμεία και τη μεταρρύθμισή του. Έχει την επέκταση του επιδόματος μητρότητας στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους αγρότες κατά πώς ήταν η προεκλογική δέσμευση του κυρίου Πρωθυπουργού. Για να υπάρχει μια εξίσωση των μηνών που δικαιούται κάποια μητέρα επίδομα μητρότητας σε σχέση με σε όλο τον ιδιωτικό τομέα που τώρα υπήρχαν 2 διαφορετικές ταχύτητες και μεγάλη διαφορά ταχύτητες. Το ρυθμίζουμε αυτό, είναι ένα πολύ γενναίο μέτρο που δείχνει και το ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού για την οικογένεια και για τη μητέρα. Έχουμε μέσα τη ρύθμιση αυτή την περίφημη για το 30% των συνταξιούχων για τη διαγραφή της περικοπής του 30% στις συντάξεις. Έχουμε τη ρύθμιση για τις επικουρικές συντάξεις που είπατε προηγουμένως. Ναι.
Έχουμε πολλές ρυθμίσεις, δόξα Θεώ. Θα είναι πάλι ένα ενδιαφέρον νομοσχέδιο. Από πότε σταματάει αυτό το 30% για τους δεξιούχους? Από πρώτη του χρόνου. Πρώτη του χρόνου. Όλα αυτά είχαμε πει πρώτη χρόνου και προσπαθούμε να προλάβουμε να βάλουμε σε αυτό το νομοσχέδιο και την άνοδο των χρεών στον ΕΦΚΑ από τις 20 στις 30.000 για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες από 6 στις 10.000. Εγώ κάτι τελευταίο από εμένα τουλάχιστον θέλω να ρωτήσω, γιατί πριν καν προκύψει αυτή η απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου, διαβάζω εδώ προχθές μιλήσατε σε ένα φόρουμ και είπατε ότι αν η οικονομία λαμβάνει φάση που δεν αντέχει, στο τέλος θα έρθει ο Τόμψεν. Είναι κάτι που θα ακούσω... όχι σαν πρόσωπο. Ναι, είχαν ακούσει πολλά χρόνια αυτό. Δηλαδή, προσοχή, δεν μπορούμε να ξαναμπούμε σε μνημόνιο. Θεωρούσα ότι είχαμε φύγει πλέον από αυτή την ιστορία. Όχι. Ότι η χώρα βαθίζει άλλο μονοπάτια. Η χώρα έχει φύγει γιατί λαμβάνει σοβαρές και σόφρονες αποφάσεις. Αν αύριο έρθει κάποιος παλαβός και έχει να μοιράζει χρήμα δεξιά-αριστερά, θα ξαναπάει. Ακούστε. Όλβιος ως της ιστορίης έσχεν μάθησιν. Αυτό είναι μια ρίση του Ευρυπίδου. Έτσι. Είναι ευτυχής όποιος γνωρίζει την ιστορία. Τι δίδαξε η ιστορία? Αν λαμβάνουμε αποφάσεις πάνω από εκεί που αντέχει η τσέπη μας, στο τέλος χρονοκοπούμε. Αυτό ισχύει perpetual που λέει ο Βαρουφάκης, για πάντα. Μπορεί να έρθει κάποιος άλλος, παλαβός ή μη παλαβός όπως λέτε, και να πει: Κοιτάξτε, εγώ βλέπω τις αποφάσεις που έχει πάρει η κυβέρνηση. Δεν θέλω να πάρω για παράδειγμα τα F-35. Νομίζω πολεμική αεροπορία με τα νέα F-16 θα ραφάνε μια χαρά. Και θα τα F-35 λεφτά αυτά τα κυρώνω και τα δώσω στη συντάξη όπου αλλού κρίνω. Δεν είναι τα F-35, είναι one-off αγορά. Να καταλάβουμε δημοσιονομικά τη διαφορά μεταξύ αποφάσεων one-off και αποφάσεων διαρκών. Mm. Δηλαδή, προσωπική διαφορά, για να θέλω στα δικά μου. Λένε οι άνθρωποι που αδικούνται λόγω της προσωπικής διαφοράς στους δεξιούχοι, γιατί αντί να μας δώσετε επίδομα στο τέλος του χρόνου, αυτά τα 100-200 ευρώ που μας δίνετε, μας δώσετε πέρσι, μας δώσετε φέτος, δεν μας τα κάνετε αύξηση σταθερή να τα έχουμε κι εμείς και να τα υπολογίζουμε για τα επόμενα χρόνια? Απάντηση. Διότι όταν πας δημοσιονομικά και δίνεις one-off ένα μέτρο, αυτό δεν επηρεάζει το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, δεν επηρεάζει την επιτόκια δανεισμού, δεν επηρεάζει το έλλειμμα, δεν επηρεάζει τίποτα. Ναι. Γιατί τι κάνεις? Παίρνεις λεφτά που σου έχουν περισσέψει από τους στόχους σου και λες φέτος από αυτά που μου έχουν περισσέψει δίνω σε αυτόν. Μάλιστα. Άρα οι αγορές είναι ήρεμες. Εάν πας να βάλεις το ίδιο ποσό και να το γράφεις μετά ως υποχρέωση του κράτους την επόμενα 25 χρόνια, σε αυτά τα 25 χρόνια θα υπάρχουν χρονιές που θα σου περισσεύουν, θα υπάρχουν χρονιές που δεν σου περισσεύουν. Άρα θα πούνε οι αγορές. Τις χρονιές που δεν θα σου περισσεύουν, πώς θα βρεις αυτά τα λεφτά? Αυξάνοντα το έλλειμμα. Άρα δεν θα πετυχαίνει στους στόχους. Άρα σου ανεβάμε το επιτόκιο. Άξα να πέσει απέναντι από κάτω. Άρα δεν έχει καμία σχέση η αγορά των F35 με τις συντάξεις. Είναι δύο άσταν θέματα. Το ένα είναι one-off, το άλλο είναι διαρκής υποχρέωση. Λοιπόν. Αυτά πρέπει να τα έχουμε καταλάβει. Ακούστε, στην Ελλάδα έχουμε μία τύχη. Θα σου πω ένα τελευταίο, τύχη ενδιαφέρον. Ναι. Δεν πρέπει να έχει περάσει αυτή η εποχή, αυτή η συγκλονιστική εμπειρία, ο πόνος, η καταστροφή που έσαι ο ελληνικός λαός, χωρίς να μας διδάξει ορισμένα πράγματα. Ίσως το μεγαλύτερο κέρδος που μπορεί να μείνει στην κοινωνία μας, στο πολιτικό μας σύστημα, στους δημοσιογράφους, στους δικαστές, πρέπει να είναι η εμπειρία του τι λάθη κάναμε και φτάσαμε εκεί. Εκτός αν ακόμα κάποιοι πιστεύουν ότι το 10 ήταν η συνωμοσία του Σόιμπλε και του Τάρτου Ράιχ. Εκεί δεν γράφω κουβέντα. Όσοι καταλαβαίνουμε γιατί χρεοκοπούσαμε όμως, πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι όποιον και να εκλέγουμε, κοινοτικό σύμβουλο, δημοτικό σύμβουλο, δήμαρχο, υπουργό, βουλευτή, πρωθυπουργό, δικαστή, εισαγγελέα, καντιλανάφτη, τελωνιακό, όποιον και να είναι, ό,τι δημοσιογράφο τον ακούμε, θα πρέπει ό,τι και να λέει να έχει από κάτω μία γραμμή. Αυτό βοηθάει ή βλάπτει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας? Φοβάστε δηλαδή. Ό,τι βλάπτει την ανταγωνιστικότητα, πρέπει αυτομάτως να απορρίπτεται. Διότι λίγο-λίγο βλάπτει την ανταγωνιστικότητα από εδώ και από εκεί και από εκεί και από εκεί και στο τέλος χρεοκοπείς. Φοβάστε λοιπόν αν ανοίξει ξανά ο ασχός και αρχίζουμε και δούμε αλέρτα, γιατί τώρα μπορεί να είναι μια καλή περίοδος. Ας πούμε, ανάπτυξη, είναι μια καλή περίοδος και πάμε καλά. Και θα συνεχίσουμε. Στιγμή... Ακούστε, είναι μια καλή περίοδος. Πάμε καλά. Θα εξακολουθούμε να πηγαίνουμε καλά, αλλά αυτό χρειάζεται σοφροσύνη και σύνεση. Από όλους μας. Σοφροσύνη και σύνεση. Ξέρετε πόσο εύκολο είναι για μένα ως υπουργό εργασίας να μοιράζω λεφτά? Εγώ τώρα είμαι σε καλή περίοδο. Είμαι πολύ χειρός υπουργός. Μπορώ να λέω σε όλα τα αιτήματα ναι. Όταν θα χρεοκοπήσουμε, εγώ δεν θα είμαι υπουργός. Άρα, εγώ θα είμαι ο καλός που μοίρα τα λεφτά, θα με δοξάζουν στους δρόμους, θα ανεβαίνουν οι ψήφοι μου και όταν θα έρθει ο πόνος, εγώ θα είμαι σε ένα θέρετρο. Ωραίο είναι αυτό. Είμαστε μπροστά στις αυτοδιοικητικές, έτσι έχετε θέσει Νέα Δημοκρατία π.χ. 13 περιφέρειες. Τώρα μετά από εδώ, αφού πάω λίγο σε ΖΑΠΕ να μιλήσω στο συνέδριο για τη διαφορετικότητα ως εκπρόσωπο του Πρωθυπουργού. Και τι με κοιτάτε?
Εγώ πάντα σα κοιτάζω, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, εγώ σα κοιτάω γιατί ξέρω ότι το ρεπορτάζ, μάλλον δεν ξέρω εγώ προσωπικά, το ρεπορτάζ γράφει ότι καταείστε κατά του νομοσχεδίου. Το συνέδριο, η διαφορετικότητα δεν θέτει ζητήματα. Όχι, το λέω σαν ζητήματα ισότητα και πολέμου στον κοινωνικό ρατσισμό. Όταν η κυβέρνηση αποφασίζει να φέρει το νομοσχέδιο του γάμου, θα σα πω τι θα κάνω. Θα τοποθετήσω το νομοσχέδιο που δεν υπάρχει. Αυτό, εντάξει. Αυτή είναι μια πολιτική απάντηση, κύριε. Είναι μια πολύ πολιτική απάντηση. Μια χαρά ελίσσεστε σε αυτό. Είναι μια εξαιρετικά πολιτική απάντηση, θα πείτε. Λοιπόν, επανέρχομαι όμως. Και μετά θα φύγω κατευθείαν να πάω στο Άργος και στον Άφλιο, γιατί πάω να κάνω περιοδία με τον Δημήτρη τον Πτωχό για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Προχθές ήμουν στη Μυτιλίνη, όπου είχα μια πολύ ωραία ομιλία με πάρα πολύ κόσμο και πολύ παλμό για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για τον στρατηγό του Στεφανή. Γενικά, όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είμαστε διαρκώς εν κινήσει και υποστηρίζουμε τις υποψηφιότητες μας. Γιατί πρέπει και 13 περιφέρειες? Γιατί πρέπει να γίνουν γαλάζιες? Γιατί είναι, ξέρετε τι λένε, τι υποστηρίζουν κάποιοι, ότι είναι κάτι σαν εθνικές εκλογές για εσάς. Γαλάζια όλη η Ελλάδα. Καθώς δεν πρέπει να γίνουν γαλάζιες και εμάς δεν μας ενδιαφέρει στην πραγματικότητα καθόλου το χρώμα του χάρτη. Αυτό είναι λάθος. Η μάχη που δίνουμε είναι για να ξέρουμε ότι θα εκλεγούν στις περιφέρειες ικανοί άνθρωποι. Το τονίζω αυτό. Να φέρω ένα παράδειγμα. Γιατί μάλλον μας έχετε παρεξηγήσει. Στο Βόρειο Αιγαίο. Δεν ήταν πολύ πιο εύκολο για το Μητσοτάκη να επιλέξει τον κύριο Μουτζούρη για περιφερειάρχη? Ναι, προέρχεται κατά δημοκρατία. Αν επέλεγε τον κύριο Μουτζούρη, γενικός γραμματέας, πέρα Σαμαρά ήταν. Ναι. Δεν θα ήταν... Φυσικά. Δεν θα ήταν σίγουρα μπλε το Βόρειο Αιγαίο? Θα ήταν σίγουρα ή όχι? Ναι. Αυτό τώρα είναι μεταξύ Στεφανή και Μουτζούρη, δεν είναι η περιφέρεια. Ναι. Αν έλεγε πρώτα Μητσοτάκης, παιδιά, επειδή εμένα με ενδιαφέρει το χρώμα να είναι μπλε, πάμε Μουτζούρη. Δεν έκανε αυτό. Είπε, επειδή πιστεύω ότι ο κ. Μουτζούρης δεν μπορεί να κάνει καλά δουλειά του, αυτό πιστεύει. Δεν θα προσβάλλω τον κ. Μουτζούρη, αυτό πιστεύει η Νέα Δημοκρατία. Θα κατεβάσω ένα δικό μου υποψήφιο. Πιστεύω ότι θα κάνει καλά δουλειά του. Το αν θα κερδίσει ή αν θα χάσω, αυτό το κρίνουν οι συμπολίτες μας στο Βόρειο Αιγαίο. Εμείς, αν κοιτάζαμε το χρώμα του χάρτη, κυρία Βίδου, θα πηγαίναμε τον Μουτζούρη. Εμείς όμως δεν μας ενδιαφέρει το χρώμα του χάρτη. Ξέρετε, μας ενδιαφέρει. Την άλλη μέρα το Βόρειο Αιγαίο να μπορεί να απορροφάει τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Την άλλη μέρα το Βόρειο Αιγαίο να μπορεί να παραφάει τα χρήματα από το ΕΣΠΑ. Την άλλη μέρα το Βόρειο Αιγαίο να μπορεί να αντιμετωπίσει το μεταναστευτικό σοβαρά και όχι με λαϊκισμούς. Άρα η απάντηση σας είναι: μας ενδιαφέρει να υπάρχουν έντιμοι, σοβαροί και ικανοί άνθρωποι και έχουμε δώσει την υποστήριξή μας σε τέτοιους ανθρώπους. Μάλιστα. Πρέπει να κλείσουμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιάννη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και στις ομιλίες σας.